Γεια, είμαι ο Miles. Συνεχίζω το Metal Gear. Πάμε τώρα στην επόμενη αποστολή. Στο προηγούμενο βίντεο είχα πει κάποια πράγματα για τα side operation, για το staff management, κάποια τέτοια πράγματα. Τώρα προχωρήσουμε λίγο την ιστορία. Ωραία. Πάμε στην επόμενη αποστολή. Μπορείτε να παίξετε με ό,τι σειρά θέλετε. Ας πάμε τη σειρά τους, την κανονική. Κάτι που έχω σχολιάσει ξανά είναι στις αποστολές που κάνετε να κοιτάτε λίγο τι ειδικότητες μπορεί να έχουν οι εχθροί. Εδώ πέρα λέγεται ένας rescue, είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ποια ήταν η αποστολή? Να, destroy the Soviet communications equipment. Ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι το έχω κάνει ήδη αυτό σε ένα side operation. Mission accepted. Και γι' αυτό το λόγο μου έχει ένα επιπρόσθετο σημείο και καλά αποβίβαση με το ελικόπτερο, ένα landing zone ακόμα. Βέβαια λέει danger high. Τέλος πάντων, ας μην το ρισκάρω. Ή να το ρισκάρω. Απλά θα με δούνε, θα γίνει χαμός. Λογικά. Τέλος πάντων, ας πάω εδώ πέρα, θα έχει και πολύ περπάτημα. Όχι, με τρώει, να δω τι θα γίνει, θα το κάνω. Λογικά θα με δούνε, θα γίνει ένας ψηλό χαμός. Εδώ είχα κάποιες πολύ μικρές προσθήκες. Πήρα το capture cage που λέει εκεί πέρα, στα support weapons. Αυτό εδώ πέρα. Η μόνη του χρήση, όπως σας είπα σε προηγούμενο βίντεο και έκανα ένα λάθος βέβαια, είναι για να ξεκλειδώνεις καινούρια εμβλήματα. Το λάθος που έκανα είναι ότι δεν χρειάζεται να προχωρήσεις το παιχνίδι, απλά πρέπει να είσαι μέσα στο ελικόπτερο για να σου ανοίξει το μενού του εμβλήματος. Κάνω cancel για να σας το δείξω. Είναι εδώ πέρα. Αν είσαι μέσα στο ελικόπτερο, έχει και αυτή την επιλογή που λέει customize και από εδώ πέρα φτιάχνεις το ελικόπτερο, δηλαδή αν θες του βάζεις τα όπλα του. Armor δεν έχει. Όπως επίσης και εδώ πέρα που έχω να βαδίσει το ελικόπτερο για να έρχεται πιο γρήγορα όταν είναι να με πάρει από κάπου. Ένα customization είναι αυτό. Άλλο customization είναι στο έμβλημα αυτό που σας έλεγα. Εδώ έχει διάφορα, θα τα δούμε τώρα. Πάμε στην αποστολή. Δεν θα στείλουμε άλλο. Please select a mission. Mission accepted. Και θα πάω και στο κόκκινο, να δω τι θα γίνει. Deploying. Για να δούμε πώς θα το πάρουν οι αντίπαλοι. Οι κακοί. Soviet's reinforcement system by putting a hole in their base-to-base comms network. Head for the eastern communications post and destroy its comms equipment. Κάποιο side operation. First, use the binoculars to locate the communications equipment at the facility. Έβαλα C4, όπως θα ξαναπεί. Στα radar τους, σε όλα. Τα έκανα λίγο χάλια. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα υποτίθεται δεν έπρεπε να έρθει, δεν ήταν ασφαλής. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Να πιάσω το όπλο, αν δεν θα προηγηθώ. On that enemy chopper, τέλεια. Εντάξει, μπορώ να ξαναπαίξω την αποστολή, υπάρχει λόγος. Και πλάκα έχει. Αν το έχετε κάνει αυτό ποτέ, δοκιμάστε το. Φορτώσει το ελικόπτερο δίπλα σε μια βάση και να εργαζόσετε τη βάση. Λάγκα έχει αυτό. Δεν τους βλέπω καν.
έχουν διαφθεί όπλα, καλά. Λοιπόν, θα κάνω restart την αποστολή. Πλάκα είχε. Πάω να το παίξουμε κανονικά τώρα. Α, είμαι πριν το να διαλέξω... Landing zone. Πρέπει να με βγάλει εκεί τώρα αναγκαστικά. Όχι. Α, πάω πίσω. Λοιπόν, για πάμε πάλι. Δεν πάει πίσω. Πρέπει να παίξω. Okay. Δεν το γλιτώνουμε το μακελιό λοιπόν. Ας το απολαύσουμε. Okay. First, use the binoculars to locate the communications equipment at the facility. Αν μια αποστολή για κάποιο λόγο δεν σας πάει καλά, μπορείτε να παίξετε μετά. Για να βελτιώσετε ας πούμε το σπρέι. Υπάρχει και αυτή η πλευρά του παιχνιδιού. Ωραία ήταν. Planted it.
your objective. Now get out of the hot zone. The map has been mission info has been updated. Just meet there. Nice. 3, 4. Έχω μείνει και ακόμα και εγώ ίδιος λίγο άφωνος. Είμαι πολύ πρόεδρος να δω τι θα βγάλει στο τέλος το σκορ. Επειδή κανονικά αυτό θα έπαιρνε τουλάχιστον. Εδώ έχει γίνει χαμός και φεύγουμε, δεν τρέχει τίποτα. Alright, now get to a safe distance before you set it off. To detonate it, hold the ready button and then press the action button. Αυτή έχω την μπροστά εδώ. Έχω την μπροστά εδώ. Please select a support helicopter requested. Αυτό ήταν πολύ γρήγορο. Για να δούμε. Mission complete, boss. Λοιπόν, έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε, ότι τον σημαντικότερο λόγο σε μια αποστολή τον έχει ο χρόνος που θα την ολοκληρώσουμε. Ναι, βέβαια τι γίνεται αν δεν είχα ξεκλειδώσει εκείνο το point, το συγκεκριμένο. Θα πήγαινε, θα κάνω το infiltration κανονικά, θα κάνω ένα βίντεο και με το κανονικό infiltration. Λοιπόν, θα ξαναπαίξω την αποστολή και θα πάω πιο πίσω. Ωραία. Αν θέλετε βέβαια να κάνετε ένα εύκολο S, αυτός είναι ο τρόπος. Να έχετε κλειδώσει ένα landing point κοντά και να πάτε με το ελικόπτερο και να τα διαλύσετε όλα. Α, base development. Εντάξει, αυτό is going like crazy thanks to you, boss. In fact, it's getting downright crowded around here.
Ναι, αυτό είναι ένα καινούργιο όπως έχουμε το research και development, τώρα ανοίγει ένα καινούργιο τμήμα στη βάση. It has two roles, material refinement and platform construction. I'll start with the material refinement part. The base development unit procures material resources on a regular basis according to its level. The materials are stored in containers and placed on the deck of Mother Base. Once they're finished being processed, they can finally be put to use. By using these materials to build new platforms, we'll be able to add a greater number of staff to our ranks. Ναι, λοιπόν, εδώ τα εξηγεί ο φίλος. Σου λέει ότι θα επεκταθεί η βάση σου. Είναι ένα κομμάτι, όπως είναι το research and development, ένα άλλο κομμάτι που αναλαμβάνει την επέκταση της βάσης. Μέσω αυτού θα αρχίσεις να ανεβάζεις τα level και στο research and development και στο command center, την αρχική βάση. Παίρνουμε καινούριο προσωπικό, βάζουμε στο καινούριο τμήμα, επεκτείνουμε τη βάση. Received a back channel request from Langley. We're to find a piece of new American military hardware that's gone missing in the mountains of Afghanistan. Check your iDroid for the details. Με τον κλασικό τρόπο. Λοιπόν, ένας λόγος ακόμα για να κάνει κάποιος την αποστολή ξανά είναι τα objectives. Λέει secure the rough diamonds hidden near the eastern communications, το οποίο δεν το έκανα. Extracted two prisoners being held at Vialo Village, το οποίο είναι ένα, η άλλη πόλη που είναι πιο μακριά. Extracted material contained from the eastern. Το τελευταίο objective για παράδειγμα, κάτω-κάτω, που λέει extracted the materials container, δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα, γιατί δεν έχουμε αρκετά εξελιγμένο το μπαλονάκι, αυτό εδώ πέρα. It'll buy us some time while we get back to full strength. Just keep in mind that what I'm saying is generalizing a lot. In practice, the PFs around the world don't know your face. Just declaring that your big boss. Αυτό. Χρειαζόμαστε αυτό, το οποίο για να γίνει θέλουμε και transportation specialist και τα αυτά τα το R&D και το support να είναι μεγαλύτερα. Οπότε έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ας ξαναδείξουμε την αποστολή τώρα με το πιο κλασικό τρόπο. Και επειδή λέει να βγάλουμε δύο κρατούμενους από το Vialo, θα ξεκινήσω από εκεί τώρα. Εντάξει, δεν θα πάω εδώ. Λοιπόν. Εκεί. Λοιπόν, θα πάω εδώ να κάνω την αποστολή. Δεν ξέρω. Να μην κάνω τα bonus objectives. Γιατί έτσι και έτσι το τρέλα να πέρα. Κάτι diamonds έχει. Ίσως κάνω κάποια ξεχωριστά βίντεο για τα bonus objectives. Το σκέφτομαι τώρα. Να τα προσπεράσουμε εδώ τα παιδιά.
Καλό είναι να κοιτάτε για ταλέντα γενικά. Αν είναι κάποιος ο δρόμος σας. Και είναι μια καλή προσθήκη στο team. Αν και αυτά μπορείτε να τα κάνετε παιδιά κατά τη διάρκεια κάποιου side operation. Καλό είναι στις αποστολές να ασχολείστε με το στόχο σας. Γιατί είδατε ότι είναι καθοριστικός ο χρόνος που ολοκληρώνεται μια αποστολή. Μάλιστα κάποιος με είδε τώρα. Περάσουμε αυτό το outpost, δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε. Αν και καλό είναι να ρίχνετε καμία ματιά για κανένα ταλέντο. Θα ήταν καλή προσθήκη στο team, το δικό μας, στη βάση. Οπότε, αν κάποιος είναι πολύ καλός, τότε μόνο να ασχοληθείτε. Γενικά, να προτιμάτε να κάνετε scouting για ταλέντα κατά τη διάρκεια κάποιου side operation, μιας και ο χρόνος ολοκλήρωσης μέσα αποστολής είναι πιο σημαντικός. Ή μπορείτε να κάνετε απλά free roam και να ψάχνετε για ταλέντα. Οπότε. Πάμε προς το στόχο. Εδώ πέρα που είναι να κάνουμε σαμποτάζ, δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε τόσο πολύ με τη φρουρά. Πρέπει απλά να τοποθετήσουμε τα εκρηκτικά και να φύγουμε. Παιδιά εδώ θα συναντήσετε πολλές φορές τέτοιες τυχαίες περιπόλους και αυτό είναι το όριο του παιχνιδιού, ότι δεν είναι τόσο στανταρισμένο. Δηλαδή όντως δεν είναι ανάγκη να ασχοληθώ τώρα με αυτούς, τώρα απλά να τους προσπεράσω, φαντάζομαι, δεν βλέπω. Και αυτό είναι το ωραίο, ότι σε γενικές γραμμές δεν είναι τόσο στάνταρ το τι κάνουν οι εχθροί, καλά, έτσι πως πάνε. Δεν είναι τόσο στάνταρ το τι κάνουν οι εχθροί και δεν είναι τόσο προβλέψιμη η συμπεριφορά τους. Oh!
πήγε και τόσο καλά αυτό. Λοιπόν, μπορούμε να ξυπνήσουμε κάποιον που να είναι αυτός. Και να τον ανακρίνουμε. We know where to find the target. Check your iDroid. The map has been updated. Λοιπόν, ας κρύψουμε τα αυτόματα. Και αυτός δεν προλάβει να ειδοποιήσει τίποτα. Γενικά για να δείτε κατά πόσο έχετε ας πούμε ξεσηκώσει τους αντιπάλους. Λέει εκεί κάτω alert level low. Οπότε, okay, απλά με είδα αυτός εδώ πέρα. Και απλά θα έχει επίπτωση στο σκορ, βέβαια. Το σκορ τώρα έχει μπει σε δεύτερη μοίρα, έτσι καλώς. Απλά θέλω να δείξω λίγο πώς μπορούμε να περάσουμε αυτή τη βάση με τον κλασικό τρόπο. That radio transmitter is used to relay messages between outposts. Take it out and the mission's complete. Analysis. Explosives should take care of them well enough. How you do it is up to you. Λοιπόν, να κάνουμε το κλασικό μαρκάρισμα. Τώρα αυτό το στρατόπεδο εδώ πέρα είναι μικρό. Σε μεγαλύτερα στρατόπεδα μπορείτε να κινηθείτε περιμετρικά και να μαρκάρετε. Επίσης το μαρκάρισμα γίνεται καλύτερα μέρα. Σίγουρα. Τη νύχτα σίγουρα όλο και κάποιος θα μας ξεφύγει. Τώρα δεν βλέπω κάποιον ακόμα εδώ πέρα. Σίγουρα έχει κι άλλο βέβαια. Λοιπόν, είναι να τοποθετήσουμε τα κρυπτικά εδώ, ε. Okay. Έχει τύχει τώρα να έχω έρθει σε side operation εδώ σε αυτή τη βάση και έχω διαλύσει και τη γεννήτρια του ρεύματος και γι' αυτό δεν βλέπετε πολλά φώτα. Και έχω διαλύσει και τις επικοινωνίες τους. Λοιπόν, πού είναι να βάλω τη βόμβα τώρα. Α, μέσα εκεί. А почему он не боится? Он сказал, нельзя будет сбить ракету, которую не видно на радаре. Ракета, которую не видно на радаре. Это возможно? Смотря на меня. Он сказал, на родине разрабатывают это больше 20 лет. Так что? Тоже эти мыши? Олег, я просто знаю, да? Только наши не атакуют верху. Кстати, если бы на родине нанесли ядерный удар, пока мы здесь, это было бы ужасно. Иметь дома, в который можно вернуться? Да, это была бы какая-то тайная ядерная война. Опять, даже если бы выжили, говорят, нам бы не хватило припасов. Можете набить опла эти, нам не ошкурдите до пера, что вы еще вашу. It's an explosive that you did. Explosives should take care of them well enough. How you do it is up to you. Κάτι τη στιγμή στο παιχνίδι είναι ωραίο. Που έχει αγωνία. Λες τώρα με άκουσαν ή είδαν.
Κάτσε στα δει τα εκρηκτικά, ρε. Δεν του φάνηκε τίποτα περίεργο, δηλαδή. Περίεργο. Που δεν αντέδρασε στα εκρηκτικά. Θα το έλεγε και ψεγάδι κανείς. Λοιπόν, τώρα από εδώ. Ένας τρόπος υπάρχει να φύγουμε. Όπως όχι με την ανάποδη. Θα κάνουμε το ψόφιο κοριό. Τώρα δεν μας λείπει κανείς, σηκώθηκε. Είμαι εδώ, έχει σίδερο, αν πατήσω πάνω στο σίδερο θα ακουστώ. Αν δεν είχα σκοτώσει και εκείνους τους δύο, θα είχα και το perfect stealth no kills, θα είχα ακόμα μεγαλύτερο score. Να ξέρω το ελικόπτερο να έρχεται. Από εδώ. Please select a landing zone. Α, είναι από την άλλη. Το πιο κοντινό είναι εδώ πέρα, αλλά... Support helicopter requested. Λοιπόν, βέβαια, αυτό που μένει τι είναι, να δούμε τα πυροτεχνήματα. Ας απομακρυνθούμε λίγο. Είναι και ένας καλός αντισπερισπασμός για να φύγετε ή για να τραβήξετε την προσοχή των φρουρών σε ένα στρατόπεδο. Μία έκρηξη, ας πούμε, και θα μπορείτε να φύγετε να ενώσετε κάτω την άλλη. Εδώ ήταν, δεν χρειάστηκε να πάρω τα άλλα. Λοιπόν, αυτό ήταν. Έτσι ολοκληρώνεται η δεύτερη αποστολή. Δηλαδή είδαμε δύο τρόπους. Στο πρόγραμμα είναι αυτά. Λογικά θα φάμε λιγότερο σκορ τώρα. Νομίζω μου πήρε περισσότερη ώρα. Mission complete, boss. B, ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το, η τέταρτη αποστολή. Στο επόμενο βίντεο θα πάμε στην επόμενη, με πιο ορθόδοξο τρόπο πλέον, αφού το έκανα το πείραμά μου. Κάντε like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.